Είναι η πραγματικότητα. Θα χρειαστεί ένα διάστημα να φτιαχτεί. Προσωπική μου σαν έκτορα εκτίμηση είναι ότι θα είναι έτοιμες αμέσως μετά τις γιορτές. Με όλη την καλή τη θέλησή τους, εάν το παλέψουν βαριά, μπορεί να πάει και 10 μέρες πριν τα Χριστούγεννα. Αυτό το πράγμα το δεχόμαστε. Όχι, το δεχόμαστε σαν τελική δέσμευση. Και να σου πω γιατί το λέω. Εγώ έχοντας περάσει από στάδια κατασκευών, το βλέπω έτσι. Ο αντιδήμαρχος ο άνθρωπος είναι η δουλειά του και μπορεί να σου πει ότι και σε 15 μέρες. Χίλιοι μαύροι όμως παράγοντες μπορούν να τύχουν και να βγει ανακόλουθος. Βγήκε μία φορά. Μη βγει δεύτερη. Εάν το δεχόμαστε, λέμε παιδιά, εντάξει, δεκτή η συγγνώμη, δεν έγινε την πρώτη φορά, τότε θα μπουν μέσα. Εάν δεν μπουν μέσα, από εκεί και πέρα δεν ξέρω, στεκόμαστε μπροστά, χτίζουμε ένα τοίχο, το κλείνουμε, κάνουμε οτιδήποτε. Κλείνουμε το σχολείο μετά. Το κλείνω σου λέω τείχο μαζί σου, εγώ πρώτος θα το κλείσουμε, γιατί κλείσουμε μετά το συμφωνούμε ότι δίνουμε αυτό τον αέρα όλοι μαζί. Εδώ θα είμαστε, ένα ραντεβού μετά τις γιορτές, ότι τα παιδιά ολονών μας και το δικό μου που πάει Δευτέρα και κάνει και ο δικός μου εκεί πάνω, όπως κάνουν ολονών μας τα παιδιά. Θα μπουν στις καινούριες αίθουσες. Να σας πω κάτι, είναι το πρόβλημα είναι πολλά χρόνια. Μπράβο. Πολλά χρόνια. Εντάξει, εγώ μίλησα ο αντιδήμαρχος πολύ σωστά, είπε ότι δεν μπορεί να λυθεί τώρα αυτό το πρόβλημα. Ακριβώς. Ή να γίνει καινούριο σχολείο ή κάτι άλλο. Μεσοβέζικες λύσεις. Από παλιά ο κάθε δήμαρχος, ο κάθε κοινοτάρχης έκανε τα δικά του εδώ πέρα. Έκανε πολιτιστικά κέντρα. Σωστό, γιατί σωστό. Εγώ είμαι αποκέφαλο. Είμαι παντρεμένος εδώ. Έκανε τα πολιτιστικά κέντρα. Και ποιο είναι το κέρδος του πολιτιστικού κέντρου, μου πείτε εσείς. Τα βασικά. Να σας πω λίγο κάτι. Ακούστε, όχι. Να σου πω κάτι. Δεν μπορούσε να γίνει σχολείο. Βεβαίως. Δεν μπορούσε. Σε μια περιοχή. Πρώτον, σε μια περιοχή πρέπει να δούμε τι ελλείψεις υπάρχουν. Οι βασικές ελλείψεις. Αυτό είναι το βασικό. Και μετά τα πολιτιστικά κέντρα. Εγώ έτσι πιστεύω, η γνώμη μου είναι και το. Όχι, η γνώμη σου είναι 100% σεβαστή, αλλά από την άλλη δεν πρέπει να πούμε ότι είναι κόσμημα να υπάρχει σε ένα χωριό ένα πολιτιστικό κέντρο. Βλέπετε εδώ. Άλλο, αυτό είναι όμως ένα πρόβλημα το οποίο χρονίζει. Αυτό είναι το βασικό. Και επειδή όλοι μας θέλω να πιστεύω ότι έχουμε την καλή θέληση, να δεχτούμε την άποψη της Δημοτικής Αρχής ότι παιδιά εμείς θα το φτιάξουμε, ότι κατανοούν το πρόβλημα, ότι δεν είναι για μας και είναι για τα παιδιά μας, γιατί αυτά αυτό είναι το μέλλον. Σίγουρα, αυτό είναι έτσι, το μέλλον, ναι. Εμείς ό,τι ήταν να κάνουμε το κάναμε από σχολιά. Σωστό. Το μέλλον είναι τα παιδιά. Λοιπόν, μετά τις γιορτές θα μπουν μέσα στις καινούργιες αίθουσες, βαμμένες, ενιαρισμένες, τα παιδιά μας. Μακάρι, συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Όλοι συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Δεν υπάρχει λύση λοιπόν, αυτό, δεν περιμένουμε. Αλλά άμα δεν είναι έτοιμες, είπαμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε. Ωραία, μην το όμως κάνουμε μια δήλωση. Ωραία, ευχαριστούμε.